τι έχω να πω. Στην Ελλάδα κηρύχθηκε ο πόλεμος, Ελληνο-Αλβανικό πόλεμος. Έγινε επιστράτευση. 40 και καταταχθήκαμε σαν έφεδρος και πήγαμε στην Αλβανία. Στην Αλβανία ήμουνα 6 μήνες. Και όταν οι Γερμανοί κατάλαβαν την Ελλάδα, δεν είχε άλλο τι να κάνουμε στην Αλβανία. Γυρίσαμε στην Ελλάδα μετά που πολεμήσαμε στην Αλβανία. Ήρθαμε με τα πόδια από την Αλβανία στο σπίτι, στη Θεσσαλονίκη, και ένα πρωί έφτασα στο σπίτι και ο πατέρας μου άρχισε να φωνάζει: «Πέρλα, Τζάκο ήρθε από την Αλβανία». Η μάνα μου κοιμόταν, σηκώθηκε. Η αδερφή μου, η μικρή, μόλις μπήκα στο σπίτι μέσα, η μάνα μου με πήρε γρήγορα να κάνω μπάνιο, να αλλάξω. Αμέσως σε μένα με αγκάλιασε, με φίλησε, με κλάμα, και η μάνα μου, ο πατέρας μου, γιατί είχαν 6 μήνες να με δουν. Και δυστυχώς πήγα από το σπίτι που έκανα μπάνιο, ντύθηκα με τα καλά τα ρούχα μου και πήγα στο κορίτσι που αγαπούσα και πήγα στο σπίτι της και ρίχθηκε απάνω μου με φιλιές, αγκαλιές και κλάματα. Και από εκεί ύστερα ήταν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου, με το κορίτσι. Οι Γερμανοί μας κυνηγούσαν, μας χτυπάγανε. Και πέρα μας ξεσηκώσαν οι Γερμανοί στα στρατόπεδα. Μας στείλανε με τα τρένα στην Πολωνία.